Σε φυλακές, πιθανότατα εκτός Αττικής, αναμένεται άμεσα να μεταφερθούν οι 37 από τους 39 καταδικαστέντες στη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Οι δύο που δεν έχουν συλληφθεί είναι ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός, για τον οποίο προβλέπεται νομική διαδικασία μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ο Χρήστος Παπάς, που αγνοείται μετά την 1η Οκτωβρίου, οπότε έδωσε για τελευταία φορά το παρόν σε αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο θεωρούμενος ως νούμερο 2 της Χρυσής Αυγής επέλεξε στην παρούσα φάση να μην εμφανιστεί. Η παράδοση των υπολείπων την Τρίτη δεν ήταν χωρίς παρατράγουδα. Ο πρώτος που παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πικερμίου ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, ενώ επεισοδιακή ήταν η παράδοση του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ο ηγέτης της οργάνωσης δήλωσε αρχικά υπερήφανος που φυλακίζεται για τις ιδέες του, όπως και ότι η ιστορία θα τον δικαιώσει. Στη συνέχεια, συνοδεία σωματοδών οπαδών του και της οικογένειάς του μετέβη στη Γαδά, με την κόρη του Ουρανία Μιχαλολιάκου να βρίζει σκαιότατα τους δημοσιογράφους και την σύζυγό του Ελένη Ζαρούλια να απειλεί να τους χτυπήσει με το αυτοκίνητο. Ο Ηλίας Παναγιώταρος, πριν αναχωρήσει για τη Γαδά από τη Βιτίνα όπου βρισκόταν, ανήρτησε βίντεο στο διαδίκτυο, στο οποίο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ελπίζει κάποιοι άλλοι να κάνουν τη δουλειά καλύτερα. Οι κρατούμενοι, σύμφωνα με τη διαδικασία, θα λάβουν τα φυλακιστήρια εντάλματα και θα μεταχθούν στις φυλακές, χωρίς να περάσουν όμως από τον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Στα σοφρονιστικά ιδρύματα, οι καταδικαστέντες θα περάσουν 14 ημέρες σε καραντίνα, επίσης λόγω κορονοϊού. Από τους 7 που σύμφωνα με το δικαστήριο αποτελούν το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής, οι 6 έχουν καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθυρξη και 1 σε 10. Οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές καταδικάστηκαν σε εξαετής και επταετής καθήρξης για ένταξη, ωστόσο εξ αυτών 5 πήραν αναστολή μέχρι την έφεση. Στη φυλακή επίσης οδηγούνται ο καταδικασμένος σε ισόβια συν 14 χρόνια για τη δολοφονία Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς, καθώς και στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής που κρίθηκε ότι συμμετείχαν σε εγκλήματα και βίαιες επιθέσεις.